55. Λοιπόν, βλέπουμε τον κύριο Μπακογιάννη. Βγαίνει από το... Θα προχωρήσει κάποια δήλωση ο κύριος Μπακογιάννης. Ναι, ο Δήμαρχος ετοιμάζεται. Εσύ, να τον ακούσετε. Λοιπόν, σε δευτερόλεπτα θα ακούσουμε τον κύριο Μπακογιάννη. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Τι θα ακριβώς θα πει, προφανώς. Πριν από λίγο, επικοινώνησα με τον εκλεγμένο Δήμαρχο Αθηναίων, τον κύριο Χάρη Δούκα, και του έδωσα τα θερμά μου συγχαρητήρια για τη μεγάλη του νίκη. Είχα και την ευκαιρία να τον ευχαριστήσω για τον πολύ καλό, ουσιαστικό προεκλογικό μας αγώνα. Και ασφαλώς να τον διαβεβαιώσω πως και η ομάδα μου και εγώ είμαστε στην απόλυτη διάθεσή του, ώστε να οργανώσουμε μια συγκροτημένη και σοβαρή μετάβαση. Θα ήθελα να πω κάτι ακόμα. Θέλω να ευχαριστήσω όλη μου την ομάδα. Το συνδυασμό, τους συνεργάτες, τους εθελοντές, όλες και όλους που μας υποστήριξαν. Κάναν έναν πραγματικά καταπληκτικό αγώνα. Η ευθύνη του αποτελέσματος φέρει αποκλειστικά εμένα. Και κάτι ακόμα προς όλους τους Αθηναίους και όλες τις Αθηναίες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί μου δώσατε την ευκαιρία μιας ζωής και μου επιτρέψατε να σας υπηρετήσω. Φεύγω από το Δημαρχείο όπως μπήκα, με το κεφάλι ψηλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ σε όλους. Τι σας θέλετε. Να είστε καλά. Συγκινημένος, θα έλεγα καταρακωμένος. Ιδιαίτερα φορτισμένος. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία δήλωση. Ότι φέρει αυτός... Να ακούσουμε τον Δημήτρη Κρικέλα που είναι εκεί. Να πάμε στον Δημήτρη Κρικέλα που είναι εκεί στο Δημαρχείο. Δημήτρη, σε ακούμε. Ναι, αναλαμβάνω την ευθύνη, είπε ο Κώστας Μπακογιάννης πριν από λίγα λεπτά, μιλώντας εδώ στα τηλεοπτικά συνεργεία και στους δημοσιογράφους στο Δημαρχιακό Μέγαρο. Ευχαρίστησε την ομάδα του και τα στελέχη που τον βοήθησαν όλο αυτό το διάστημα στον προεκλογικό αγώνα. Απευθύνθηκε και στους Αθηναίους, τους οποίους ευχαρίστησε κάνοντας λόγο για μια ευκαιρία, όπως χαρακτηριστικά είπε, ζωής που του έδωσαν για να υπηρετήσει τα τελευταία χρόνια τον Δήμο Αθηναίων. Να σας πω επίσης ότι πριν από λίγη ώρα και πριν έχουμε τη δήλωση από τον Κώστα Μπακογιάννη, ακούστηκαν χειροκροτήματα από το Δημαρχιακό Μέγαρο. Ήταν οι στενοί φίλοι και οι συνεργάτες του Κώστα Μπακογιάννη, στους οποίους είχε απευθυνθεί λίγα λεπτά νωρίτερα, όπου τους ευχαρίστησε προσωπικά για τη μάχη την οποία έδωσαν τις τελευταίες ημέρες. Επίσης, ο Δήμαρχος Αθηναίων, όπως ακούσαμε πριν από λίγο, είπε ότι είναι στη διάθεση πλέον του νέου Δημάρχου της πόλης, του Χάρη Δούκα, προκειμένου και αυτός να βάλει το δικό του λιθαράκι σε αυτή την επόμενη μέρα, την οποία ξημερώνει, αν μου επιτρέπετε, για το Δήμο της Αθήνας.